Αν νομίζατε λοιπόν ότι το μοναδικό Fab 5 είναι αυτό το οποίο ξέρετε και βλέπετε στην τηλεόραση όπου γίνεται ο χαμός, περιμένετε να θα γίνει με αυτό εδώ το Fab 5. Εμείς νομίζαμε ότι... νομίζαμε ότι ήρθαμε στον Αλφα. Μιλάω στην γερμανική εισβολή. Εντάξει, είναι Γερμανίδα, αλλά εμείς είναι Ελληνίδα. Ναι, και εσείς, Γερμανίδες είστε. Μόνο ο Αλφα έχει τόσες Γερμανίδες. Μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ο κατάλληλος καταλαβαίνει ότι καλωσόρισε την εκπομπή. Γιώργο, γεια σου. Γεια σου. Ειλικρινά, πραγματικά, ας πούμε, βρισκόμαστε σε αυτό το πλατό, για πρώτη φορά σε πλατό. Και θέλω να σε ρωτήσω, άνθρωπέ μου, αυτό που ρωτάει όλος ο κόσμος έξω. Πώς τους αντέχεις, τους υπόλοιπους τέσσερις, τρεις, αυτόν, με δυο λόγια, ναι. Νομίζω ότι βιδώνουν οι αρρώστιες. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι κι εγώ αν δεν ήμουν του ιδίου μήκους κύματος, δεν θα μπορούσα να κάνω χωριό μαζί τους. Εξάλλου με τον Ηλία μας συνδέει μακροχρόνια φιλία. Η οποία θα καταστραφεί τώρα. Πόσα χρόνια φιλήσετε. Είναι... από τα μέσα από τον προηγούμενο αιώνα. Αυτό δεν τα λέει, τα κρύβει. Αυτό, αλλά έλεγε μέσα, αυτό μου έλεγε μέσα στην αίθουσα μακιγιάζ μου. Λέει, ξέρεις, εμείς λέει μεσουρανίσαμε στα μέσα του περασμένου αιώνα. Λέω, δεν μεσουρανίσαμε, γεννηθήκαμε στα μέσα του περασμένου αιώνα. Εκεί υπήρξε ένας διαπληκτισμός ο συνήθως, αλλά τέλος πάντων τα βρήκαμε ότι είμαστε προσωπικότητες του περασμένου και του τωρινού αιώνα. Έτσι, αγιώς παιδιά, το χρόνο μέχρι το τέλος, Νοστράδαμος, το έχει προφητέψει. Αλλά πιστεύω ότι εσείς φέρατε το τέλος λίγο πιο κοντά με το Fab 5. Και ειδικά θέλω να σας συγχαρώ για τον τρόπο που έχεις, που το είδαμε και στο πρώτο θέμα, να προβοτέρεις την εκπομπή σου. Ναι, θα τα πούμε οι δυο μας αυτά. Να μιλήσετε λίγο με τον αρχιτέκτονα. Έχει βουήξει ο κόσμος. Να χτίσουμε λίγο το προφίλ του αρχιτέκτονα πρώτα και θα τα πούμε οι δυο μας αυτά. Το αρχιτέκτονα καταστρέφεται όταν κάθεται δίπλα σου. Θες να πάει να κάτσει δίπλα στον Περί. Που είμαστε και συνάδελφοι. Ένα λεπτό μπορούμε να κάνουμε το εξής. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Να κάνουμε... αυτό μου κάνεις. Να τα... Αρχίσαμε. Εδώ όμως ο Νέρ πραγματικά σας μιλάω επειδή μου έχει σπάσει τα νεύρα από το πρωί που ξυπνήσαμε. Τον παίρνω στο τηλέφωνο. Τον παίρνω, μα δεν αρχίζει το ρήμα έτσι αυτό το ταμπλό με τη γερμανική. Τι θες να πω, με παίρνεις αφού εγώ σε πήρα. Τον παίρνω λοιπόν στο τηλέφωνο, υπογραμμίζω. Και αρχίζει τη μουρμούρα. Χάλια σε βλέπω. Πώς με βλέπεις, ξέρω, του λέω χάλια. Στο τηλέφωνο είμαι. Όχι, λέει, σ' ακούω. Δεν έχει σκέψη. Αυτό το πράγμα. Και μετά συνεχίζει. Το ένα κανάλι, αν θα είμαστε εδώ απ' έξω να έρθουν να βρίσουνε, με παίρνουν οι συνδετημόνες. Εγώ μαθαίνω ποιος μας την έχει στημένη, παιδί μου, γιατί είμαι οργανωμένος. Δεν είναι χαζί και δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι, ότι είναι αριστερή. Για μένα μιλάει. Με παίρνουν και οι υπόλοιποι συνδετημόνες της εκπομπής και με βρίζουνε. Λες και φέρω ευθύνη για αυτά που λέει ο Ηλίας. Εδώ δεν φέρω ευθύνη καλά-καλά για αυτά που λέω εγώ. Θα έχω διπλή ευθύνη τώρα και για αυτά που λέει ο Ηλίας. Στην δουλειά τη. Καλή αρχή! Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να κάνεις για μια εκπομπή που είναι στον αέρα, δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης αμφιβόλου εγκυρότητος όπως το πρώτο θέμα, στα οποία να τεινάζεις το σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό. Και με εξέθεσες. Εσύ με εξέθεσες, γιατί είναι δικιά σου εφημερίδα και καταγγέλνω τον Χέρ Πιερί. Καλά το είπα. Ναι, μια χαρά. Χέα, χέα. Γιατί μου έκανε λογοκρισία η πουτάνα. Μου κόψε. Γιατί αυτός που πρώτος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε την ιδέα εκπομπή ήταν αυτός. Και αν το κόψε θα σας κάνω μήνυση. Θα έρθω εγώ εδώ πέρα. Δεν μου άρεσε η Ιλία. Δεν μου άρεσε τίποτα, και ενώ το είπα ο Περίς, είπε ένας φίλος, το αλλάζει στη συνέντευξη μόνος του, να δεις την πότη. Έτσι πάντα συγκρατήσε, μην εκτεθείς τώρα. Συγκρατήθηκα. Ναι. Θα πας στο μπάνιο λιγάκι. Γιατί, εντάξει. Θα ξεσπάσουμε στον Γιώργο. Ως συνήθως κάνει. Και μου έκοψε το... Σου κάνει λογοκρισία. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Και μια καταγγελία για λογοκρισία εις βάρος του πρώτου θέματος. Μια εφημερίδα που λογο... Πρώτη φορά σε καταγγέλω, αλλά είδες ότι εγώ τα λέω. Μια εφημερίδα που παρότι λογόκρινε το Ψινάκι, στη συνέχεια έγινε ο χαμός. Ορκίζω δεν όμως... το κόψει αυτό και το βάλει, γιατί δεν μου αρέσει. Βάλω οπωσδήποτε. Ο άνθρωπος δεν σου έδειξε που είναι φίλο σου, δεν περάσει πολύ. Παιδιά, με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: θα κάνουμε, λέει, μια συνέντευξη. Εσύ και εγώ, μου λέει, ξέρεις. Στο πρώτο θέμα, στο θέμα τέλος πάντων, για να πάμε μετά, μου λέει, και στην εκπομπή. Κουλ και πολύ απλά. Παίρνει λοιπόν μια κυρία στο τηλέφωνο. Να φέρατε και τα αποσπάσματα παρακολουθήσεων. Πριν το πει αυτό. Ο όρος του Μέρλου για να συμμετέχει στο σοου είναι ότι εγώ
Είμαι αρχιτέκτονας. Δεν είμαι ούτε τηλεπερσόνα, ούτε κομμότρια, ούτε πλήστρα, ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να βγαίνω παντού σε όλα τα κανάλια. Δεν θα βγω πουθενά. Του λέω: OK. Στην παρουσίαση του Αντένα είδαμε την θεά εκεί πέρα και το κλείσαμε, ρε παιδί μου. Και του πετάξε εκεί, εδώ το κάνουμε. Ξέρουμε, ξέρουμε, είναι αυτοματισμό. Όταν είναι θεά, πάνε στον Περί. Όταν είναι τρελή, πάνε εκεί. Είναι συντονισμένα τα πράγματα. Πολύ ωραίο κορίτσι είστε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε. Μπορείτε να μου μιλάτε στον ελληνικό. Θα σας μιλάω όπως θέλω. Εντάξει. Τι ζώδιο είστε. Λανταράκι. Καλή στο κρεβάτι. Ορίστε. Καλή στο κρεβάτι. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το κάνει. Το κάνει. Σας έχει ντύσει η Γερμανίδα. Ό,τι θέλει, σας κάνει. Θα το αλλάξω εγώ το κόνσεπτ. Θα τα αλλάξει. Άμα καταφέρει να φέρει βόλτα τη Λάουρα, εκεί θα σε παραδεχτώ. Για τα πράγματα. Να με φέρει αυτή, γιατί δεν είμαστε ανοιχτό. Σωστό γι' αυτό. Πάμε αμέσως μετά εδώ. Δηλαδή, μέσα σε 10 λεπτά με έχει ξεθεώσει. Ξέρεις, δεν ξέρω σε ποιον απολογηθώ. Στον Αντένα, στο θέμα. Ακόμα δεν έχει αρχίσει. Και ακόμα δεν έχει αρχίσει. Ήθελα να πω προηγουμένως για αυτή την συνέντευξη ότι με παίρνει μια κυρία από το πρωί. Ναι, πάρτε με σε λίγο, ξαναπάρτε με. Ήμουν στους δρόμους και όλα αυτά τα σχετικά. Σταμάτα το γερμανικό σου, λέω. Και αφού με παίρνει κάποια στιγμή. Παιδιά, τώρα πείστε μόνοι σας, είναι κατάσταση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Έλα, μίλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μίλα. Δεν θα μου λες μίλα και σταμάτω όποτε θες. Σπράχεν. Ζιντόιτς. Κάνουμε να βρεθούμε στο τηλέφωνο με την κοπέλα και αρχίζω και εγώ να λέω πολύ διακριτικά πράγματα που με ενοχλούν στην εκπομπή, αλλά με ένα τόνο τέλος πάντων κάπως μαζεμένο κλπ. Ξυπνάω την άλλη μέρα, παίρνω την εφημερίδα και βλέπω αυτά όλα τα τέρατα που έχει γράψει να με βομβαρδίζουν από παντού, να με βρίζουν. Εσένα βρίζανε επειδή έγραφε. Ναι, βέβαια, διότι μας κολλάνε μαζί, κατάλαβες. Σου λέει γιατί πήγανε το ΦΑΠ 2. Εντελώς. Από ηλικία παιόμοια. Ένα διάλειμμα, πάμε. Διάλειμμα. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Μα δεν έχει τέτοια διαλύματα. Αυτό όμως που θέλω να πω. Θα συνέλθω όμως όλο το. Σε κάτι είπε διάλειμμα. Σε όλο το έχει. Πρέπει να συνέλθω. Δεν μπορώ. Ο στρατηγός, ο Φον Κράιπ, κουράστηκε. Ξεκινάμε εδώ στο γενικό χαμό. Ας πει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει. Δεν με αφορά, δεν είναι δική μου εκπομπή. Εγώ είμαι περαστικός, όλα ανήκουν στη Γερμανία. Δημοκρατικά η Γερμανίδα μας βγήκε σήμερα. Λέγαμε λοιπόν, Γιώργο, κάτι που προσπαθείς να πεις εδώ και μισή ώρα. Μπορώ να το βάλω σε μια σωστή αρχή. Παρακαλώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το, έστω αυτό που το κατηγορούσαμε σαν κλισέ. Αλλά τώρα μας λείπει τόσο πολύ ότι είμαστε μια αγαπημένη παρέα, το Fab Five, ότι εργαζόμαστε ήσυχα όλοι μαζί και δεν μπορούμε να το βάλουμε σαν τη βάση. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε οι δυο μας. Δεν έχω μέλος καμία δουλειά σε αυτό. Εγώ στο Fab Five δεν έχω καμιά δουλειά. Τελικά εγώ δεν έχω, ρε παιδί. Έχεις, πες πώς ήρθες. Ένα καλοκαιράκι, μάλλον αυτό το καλοκαιράκι, είμαι στη Πλάζ και χαλαρώνω. Χαμογέλα, Γερμανοί, μην είναι αγριεύεσαι, χαμογέλα με τους Γερμανούς. Τι να κάνω, με τρομάζουν στις τελές. Τέλος πάντων, πάει το τηλέφωνο. Γράψου τα αρχίσου, μην τα κάνω, παιδάκι μου, με τη στολή μου. Ας το δεν πεινείς. Χαμογέλα και φίλε. Θέλετε να χαμογελάω μόνο και να μου βάλετε playback. Έλα, πες, θα βάλω εγώ το playback. Τέλος πάντων. Και με παίρνει το τηλέφωνο και μου λέει, έλα να κάνουμε μια εκπομπή. Όχι, έλα πιούμε καφέ. Στην αρχή μου λέει, έλα να πιούμε καφέ. Στον καφέ κόλλησε και μια εκπομπή δίπλα ένα σοου που θα ήταν καταπληκτικό και θα με ανέβαζε. Αυτή η αποδόμηση προφίλ είναι που θα με ανέβαζε. Και στο δεύτερο καφέ βρισκόμαστε στα γραφεία του Αντέν, στην παραγωγή. Στο τέλος του καφέ. Στο δεύτερο. Περίπου, ναι. Στο τρίτο θα είμαστε στα δικαστήρια. Στο τρίτο θα είμαστε στα δικαστήρια σίγουρα. Εκεί κοντά είμαστε εξάλλου. Και ξαφνικά είναι πλάκι σε μία εκπομπή, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο διασκεδαστικό κομμάτι εμένα για κάτι που ήταν άγνωστο. Όλο αυτό το πράγμα, πώς στείνεται μια εκπομπή, και επειδή μου αρέσουν εμένα να μπαίνω σε εμπειρίες και να ανακαλύπτω, περνάω πάρα έχει πολύ αυτό ωραία. Με τις εμπειρίες, κατάλαβες. Ακόμα σε αυτή την ηλικία είμαι που ανακαλύπτω εμπειρίες. Θες να πεις κάτι. Όχι, για μέσα έχεις, ναι. Ήφος δε, θα με τρελάνει. Συνέχισε, σκάσε. Φέτε μια στολή για μένα. Τέλος πάντων. Και ένα μαστίγιο. Και ξαφνικά βρεθήκαμε τώρα σε μια, σε ένα σοου, το οποίο έχει χιλιάδες... Σοου κι εσύ, υπερβολή. Σε ένα, τι, πώς να το πω.
Σε μια εκπομπή. Σε μια ξεφτύλα να το σε μια ξεφτύλα. Τώρα πώς θα το. Πώς θα τα πω εγώ μετά. Ναι, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και τη λέξη ξεφτύλα όταν είμαι αρχηγός στην ξεφτύλα. Τι να κάνω δηλαδή. Πώς να πω, ξέρετε, είμαι δίπλα. Μα λέει ότι είναι αρχηγός τώρα. Ναι, όχι, μη πείτε. Από τότε που έβγαινε στο γερμανικό. Κατά λάθος, τι του δίνει πάσα. Θα με πρίξει αυτό όλο το είναι το θέμα του τουρισμού. Έχει δίκιο. Είναι το θέμα του τουρισμού στην Αθήνα, γαμώτο και είμαι και με το αυτοκίνητό του. Μιλάει γαμώτο, γιατί δεν θα φοράξουμε ένα ταξί, μην φύγει μαζί του. Μάλλον. Δεν γίνεται. Γιατί δεν θα φτάσει και πουθενά εξάλλου. Ξεκίνησα να φύγει από το τέλο. Βλέπετε. Ποιο ευθύνεται για αυτό το χάο. Είναι προφανώς ότι έχει συντελέσει ένα χάος. Όλοι το ξέρουμε, ο Αντένα το ξέρει, τα blogs το ξέρουν, το Μέγα το ξέρει, οι εχθροί μας. Έχει δίκιο. Ναι, έχει πάρα πολλά δίκια σε αυτά που φωνάζει. Πρώτη φορά λες καλό εκτός από πείρα. Και αυτό ενόχλησε όμως. Το καλό πέστο, το καλό πέστο. Α, να το πω λοιπόν. Μπορείς να σκάσει ένα λεπτό για να το πω. Να το ολοκληρώσω. Έχει πάρα πολλά δίκια. Φέρτε μου μια στολή. Και το μαστίγιο. Και αν Άλεξο Τανίλη. Είναι αυτό που του πάει. Έχει δίκιο σε τι λοιπόν. Λοιπόν, έχει δίκιο ότι αυτή η εκπομπή δεν γίνεται με το τίποτα. Δηλαδή, παίρνουν πέντε μουράκλες, ας πούμε, που στο είδος τους είναι κάποιες. Που στο κάποιες. Είδος τους. Πάλι λάθος το άρχισες τη φράση. Που στο είδος για υπέρσους δεν να μιλήσεις. Όχι, για την εκπομπή λέω. Που στο είδος μα δεν κάνω liaison, δεν το ενώνω. Που στο το έκανες liaison. Είναι τρεις λέξεις. Τέλος, ναι, τέλος πάντων, είναι κάποιοι που θέλουν και αυτοί μέσα από αυτό να βγάλουν λίγο τον εαυτό τους, λίγο τη δουλειά τους, λίγο το... Παιδί μου, θα μιλάω με ΕΠΟ. Συγγνώμη, όχι, όχι. Τώρα αυτό είναι κομπή που κάνουμε. Θα σου δώσω το στόμα. Αχ, σε παρακαλώ. Εντάξει, δύο λεπτά και θα τελειώσω. Για πέντε λεπτά θα το κάνεις αυτό, θα κάτσεις ήσυχος. Τώρα με το τυγρέ θα κάνω καρδιέρα στο Animal Planet. Θα μας πεις ποια είναι η τοποθέτησή σου απέναντι στην εκπομπή. Θα είσαι ή δεν θα είσαι. Και γιατί το καταρχάς, η τοποθέτησή μου εξαρτάται πάρα πολύ από τη δικιά σου γνώμη. Ναι. Που παρόλο που την ψαλίδησε και τη λογόκρινε στην εκπομπή, με πήρε. Να, ο, ο Γερμανός ο Χαφιές τηλέφωνο και μου λέει: δεν τρέπεσαι για αυτό που κάνεις. Είναι μια ιδέα. Και έχει και πολύ το δίκιο βέβαια. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια πάντα και το εκτιμώ τρελά. Ασχέτως αν έκοψε το όνομά του στην συνέντευξη και ένας φίλος μου είπε: εγώ είχα πει ο Περίς. Και το άκουψε μόνος του. Δεν σε παρέσυρα εγώ. Όχι. Είχες μια άποψη. Είχα, αλλά έχεις και εσύ απόλυτο δίκιο. Ήθελες, λοιπόν. Ρε παιδί μου, αυτό το κόνσεπτ στην Αμερική είναι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Και για έξι μήνες είναι όλο το μισό Hollywood επάνω και στείλουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό χωρίς budget δεν γίνεται. Άρα τι κάνουμε, γίνεται ή δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Πώς να το κάνουμε. Ρε παιδί μου, ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Τώρα με τη στολή, κατάλαβε. Πες ότι μολάτσι. Και σε ρωτά, τι θες να κάνουμε τώρα, άνθρωποι μου, πες μας, έχει έναν θέμα. Να το κάνουμε πιο δικό μας, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, δεν έχουμε τα λεφτά να ακολουθήσουμε και να τα είχαμε, δεν έπρεπε να τα δώσουμε σε αυτή την ιδέα. Να τα δώσουμε στους φτωχούς, να τα δώσουμε στους άνεργους. Πες ότι τα είχαμε, λέμε. Και πες ότι τα δίναμε κιόλας. Και πες ότι τα είχαμε και τα δίναμε. Είναι αμαρτία. Μπορεί να κάνεις την πλάκα σου και να γελάζεις χωρίς λεφτά. Το θέμα με τον Φλωρινιώτη, γιατί δημιουργήθηκε. Είπαμε να έρθει ο Φλωρινιώτης. Ναι. Έστειλε γράμμα ο Φλωρινιώτης και είπε ότι θέλω να με φτιάξετε. Πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος ο Δημήτρης Κακομοίρης. Ναι. Και είπε ότι εγώ τον ξέρω από πολύ παλιά. Στο Φλωρινιώτη έχω να σου πω ότι για να πάω εγώ πήγαινα με το Βουγιουκλάκι μαζί για να με βάλουν μέσα. Ήταν ουρές. Δεν βάζανε σένα. Δεν βάζανε βεβαίως. Και ήταν, ας πούμε, τραγούδι ο Φλωρινιώτης και ήταν. Ο Τσαρούχης, ο Χόρν, η Μελίνα. Κάτω στο ναι, πελάτες. Ναι. Η Μελίνα, η Τζέννη, η Καρέζη, η Βουγιουκλάκη μαζί. Οι πάντες. Ο Κωνσταντάρας, η Βλαχοπούλου, ο Βοσκόπουλος, η Λάσκαρη. Και εσύ θες να τον ξαναπροτείνεις τώρα. Κάθε βράδυ, ρε παιδί μου. Ήταν κάτω, ο Ρίσο Μπίζη τότε. Έκανε και αυτό στην εποχή του. Ωραία, τι θες να πεις τώρα. Και αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε ένα διέξοδο με το στυλ του. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Είχε μια επιτυχία, είχε κάνει ένα μύθο. Άρα να το φτιάξουμε εσύ πρότεινες. Εγώ. Αυτός το ζήτησε. Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημα. Μου είπαν από το Κανάρι, δεν γίνεται αυτό, ότι είναι εκτός κόνσεπτ, ότι οι επώνυμοι δεν μπορεί να συμμετέχουν και πρέπει μόνο απλοί άνθρωποι. Και λέω, γιατί. Αυτό. Μια κουλαμάρα κάνουμε χωρίς φράγκο. Να σου πω γιατί να με φέρουν το πρωί της κακομοίρας. Μήπως για να φτιάξει το Φλωρινιώτη θέλει 10 μπάτζετ. Κάνει μεγάλο λάθος. Δεν χρειάζεται τίποτα. Με το Φλωρινιώτη κανόνισε. Εσύ τώρα είσαι αποφασισμένος να φτάσεις στα άκρα.
Δηλαδή, στα άκρα, να πεις ότι θέλω φεύγω και τα παρατάω όλα. Για να σου πω κάτι, άμα εγώ ο μόνος λόγος που έχω μείνει ήδη σε αυτή την κουταμάρα είναι οι 50 άνθρωποι, οι 50 οικογένειες που ζουν από αυτό. Κουταμάρα, γιατί το λες, να σου πω και κάτι άλλο. Αηδία, μου έλεγες πριν. Ναι, εσύ δεν μου το πες.